είναι συνείδηση και ανυποχώρητη απέτηση όλων μας να τελειώσει πια αυτή η κατάσταση που προανέφερα. Γιατί? Διότι δίχως την ολοκλήρωση των παραπάνω, τίποτα μεγάλο και σημαντικό δεν θα υποδοθεί. Τούτων δοθέντων, επιτρέψτε μου επιγραμματικά να υπογραμμίσω 2-3 εξαιρετικά σημαντικούς τομείς, τους οποίους επιβάλλεται να επικεντρωθούμε παράλληλα και άμεσα με τα προηγούμενα, προκειμένου να αναστραφεί με γρήγορους ρυθμούς το τέλμα σε ελπιδοφόρο ανάπτυξη και να καταστεί εκ νέου ηχείος ευδαίμων τόπος. Φίλες και φίλοι, δεν μπορώ να δεχθώ ότι αυτή η γη που έθρεφε παλαιότερα 100 και πλέον χιλιάδες άτομα και με εξαγωγές περιώνυμων προϊόντων να μην μπορεί να συμβάλλει ξανά στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης καινοτόμων και σύγχρονων καλλιεργειών, όπως υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης της εγκαταλελειμμένης και περιθωριοποιημένης κτηνοτροφίας, με το περιώνυμο χιώτικο πρόβατο το οποίο δημιουργεί πλούτο, πολύ πλούτο στη Βόρεια Ελλάδα, πλην της γης που το δημιούργησε, αλλά και στην τεροκομεία, τη μελισσοκομεία, η οποία αναπτύσσεται γοργά με εξαιρετικά ποιοτικό προϊόν. Δεσμεύομαι να αναλάβω πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη αυτού του πυλώνα, του πρωτογενούς. Φίλες και φίλοι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει χιώτης που να μην συμμερίζεται ότι ο κλάδος των υπηρεσιών τουρισμού έχει πιάσει πάτο. Πιο χαμηλά δεν γίνεται, και σε αριθμούς και σε χρηματικές εισρωές. Ο τόπος μας, πατρίδα του Ομήρου, του Μικιάδη, του Βούπαλου, των στίχων του Βίκτορα Ουγκό και του Γροστήρα του Ντελακρουά, των δεκάδων μαρτύρων της Ορθοδοξίας, του απλωμένου στην μεγαλοπόλη της Ευρώπης χιώτικου εμπόρου ναυτιλιακού δικτύου και της μεγαλύτερης ναυτιλίας του πλανήτη, δεν μπορεί να παραμένει στις χαμηλότερες θέσεις τουριστικού προορισμού της Ελλάδος. Έχουμε προϊστορία, έχουμε ιστορία, φυσική ομορφιά, μύθους και μνημεία να προσελκύσουν ακόμα και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Έχουμε μεγάλη και μοναδική πρίκα που μπορεί να μας εκτινάξει πολύ ψηλά. Χρειάζεται πρόγραμμα, χρειάζονται εργαλεία προβολής και προώθηση του προϊόντος μας και αφοσίωση στον στόχο που θα επιλέξουμε. Δεσμεύομαι να καταβάλω όλες μου τις δυνάμεις προκειμένου ηχείος να κατακτήσει την θέση που της αξίζει.